Περιοδεία στα τελωνία του Εύρου πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας, ο κ. Πιτσιλής επισκέφθηκε και το τελωνίο των Κήπων προκειμένου να μιλήσει με όλους τους εργαζόμενους και να ενημερωθεί για τις συνθήκες εργασίας αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο κ. Πιτσιλής επισκέφθηκε ένα προς ένα τα γραφεία του τελωνίου και μίλησε με όλους τους εργαζόμενους για εργασιακά τους ζητήματα. Επισκεπτόμαστε σήμερα όλα τα τελωνία της συνοριογραμμής του Εύρου, προκειμένου να πληροφορηθούμε για την πορεία του ελεκτικού έργου των τελωνίων και να δούμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι εδώ από κοντά, στην πρώτη γραμμή. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά, πάρα πολύ ενθαρρυντικά, ιδίως εδώ στο τελωνίο των Κήπων, όπως πληροφορηθήκαμε, τα αποτελέσματα του πενταμήνου αγγίζουν σχεδόν τα αποτελέσματα όλου του περσινού έτους. Και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Σε συνομιλία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα, ο Διευθυντής του Τελωνίου των Κήπων, Θανάσης Γρηγορίου, του πρότεινε να μεταφερθεί η Πανελλήνια Σχολή Εκπαίδευσης Σκύλων για δίωξη ναρκωτικών ουσιών από την Θεσσαλονίκη στους Κήπους. Αμέσως μετά ακολούθησε επίδειξη των 2 από τον 5 άρτια εκπαιδευμένων σκύλων που προκάλεσε το ενδιαφέρον του κυρίου Πιτσιλή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, το έχουμε δει και σε άλλα τελωνία, σε συνοριακά τελωνία. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, το εξετάζουμε κεντρικά ώστε άμεσα να προχωρήσουμε σε εκπαίδευση περισσότερων σκυλιών.